Στην τελική ευθεία βρίσκεται το έργο της αποκατάστασης του αναχώματος στον Καράμπαλη που είχε γεμίσει από σκουπίδια, εγκυμονώντας σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Αξιοποιώντας τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την αντιπυρική προστασία, η Δημοτική Αρχή ξεκινήσε να ευρύτατο το πρόγραμμα σε όλα τα σημεία όπου υπάρχει ανάγκη. Ωστόσο, εκείνο που προέχει είναι να αλλάξει και η νοοτροπία των ίδιων των πολιτών. Όπως βλέπετε, είναι πολύ αποτελεσματικό. Θα έλεγα και πολύ χρήσιμο, αναγκαίο. Μετά το γεγονός που έκλεισε η χωματερία του Δήμου Καρδίτσας, πολύ αυθαίρετα έχουμε λάβει βέβαια αρκετά αυστηρά μέτρα. Μερικές φορές όμως κατά καιρούς έχουν αποθέσει, κυρίως όπως ανέφερα μπάζα. Θα συνεχιστεί το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα είναι ορατά σε όλους μας. Ο χώρος αποκαθίσταται. Θα ήθελα να τονίσω για ακόμα μια φορά πως η προσπάθεια του Δήμου θα είναι συνεχής, αλλά αν δεν υπάρξει όμως ανταπόκριση από τους συμπολίτες μας, δεν θα έχουμε κανένα απολύτως αποτέλεσμα, γιατί πολύ σύντομα ο χώρος αυτός θα ξαναμετατραπεί σε μικρή χωματερή. Ζητάμε για ακόμα μια φορά την κατανόηση του κόσμου και την ανταπόκρισή του. Δεν μπορεί εμείς να καθαρίζουμε τη μια μέρα και την επόμενη να ξαναβρίσκουμε πάλι σκουπίδια στον ίδιο χώρο. Ας έρχονται σε συνεργασία με την υπηρεσία καθαριότητας για να καθαρίζουμε εμείς τους χώρους εκεί που θέλουν, είτε είναι αυτά από το σπίτι, κάποια πράγματα, αδρανή υλικά, να υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ μας.